Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 11 Μαρτίου του 2024. Εύχομαι σε όλους καλή εβδομάδα. Χθες είχαμε ρεπό και για λόγους ανωτέρας βίας. Είμαστε και πάλι στην έδρα μας, λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο που έστειλε μια κυρία από την Κύπρο, από την Κρήτη, Μαρία. Κυρία Μαρία, ο μεγάλος Ντεγκόλ είχε πει ότι η δεξιά είναι κατά του κράτους, εννοώντας ότι επειδή η δεξιά είναι υπέρ της ελεύθερης οικονομίας, μείωση στο κράτος, αυτό εννοεί. Ο μεγάλος Ντεγκόλ είχε πει ότι η δεξιά είναι κατά του κράτους και η αριστερά κατά του έθνους. Δηλαδή ο Μητσοτάκης που είναι και τα δύο, τι θέλει να μας πει. Δεν μιλάμε βέβαια για την τσιρκουλοπαρέα κάθε είδους. Ευχαριστώ, Μαρία. Εντάξει, έτσι το ανέφερα. Δεν είχα χρόνο λόγω ειδικών συνθήκων να διαβάσω και να μεταφέρω τα σχόλια των άλλων φίλων, μην το θεωρήσετε απαξία. Λοιπόν, πάμε με το πρώτο μας θέμα. Καλά, εάν είχαν τσίπα, δεν θα έπρεπε να κρυφτούν στις τρύπες τους και να μην εμφανίζονται για μήνες. Μιλήσαμε προχτές για το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία για να αλλάξει το Σύνταγμα, να τροποποιηθεί το Σύνταγμα. Εκεί δεν ξέρω αν υπάρχει θεσμός, δεν μπορούν να τα αλλάζουν οι βουλευτές. Πρέπει να δέχονται οι πολίτες για να αλλάξει το Σύνταγμα. Εδώ πέρα μαζεύονται, κάνουν τα δικά τους κόλπα, αλλάξω τέτοια και αλλάζουν το Σύνταγμα και τα κάνουν όπως θέλουν, τέλος πάντων. Προσέξτε τι έγινε λοιπόν. Εκεί είχαμε δύο θέματα, ζητούσαν να τα αλλάξουν και εκεί έγιναν τα ίδια κόλπα. Και τα κόμματα της εξουσίας ήταν υπέρ της αλλαγής του συντάγματος. Μάλιστα λέγανε θα περάσει εύκολα και τα λοιπά. Για να δούμε τι έγινε και θα κάνουμε το σχόλιο μας μετά. Λοιπόν, καταρχάς το δημοψήφισμα πραγματοποιήθηκε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και αφορούσε το σύνταγμα αλλαγή του άρθρου 16 του συντάγματος, νομίζω το οποίο ήταν το άρθρο 41 του Συντάγματος, το οποίο Σύνταγμα έχει εγκριθεί από το 1937. Λοιπόν, καταρχάς, αυτοί οι οποίοι παίρνουν γραμμή, ξέρετε, από τα γνωστά κέντρα, και όχι μόνο γραμμή, και χρήματα, πώς πέρασαν, είπαν ναι στη συντήρηση οι Ιρλανδοί. Δηλαδή, ότι δεν μας αρέσει, διότι δεν συνάδει με τη γραμμή που παίρνουμε και παίρνουμε και κάτι για να τα στηρίζουμε, πετάμε και έναν τίτλο να το μαυρίσουμε, έτσι. Δεν είναι ντροπή. Λοιπόν, οι συμμετέχοντες σε δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε την ημέρα της γυναίκας, 8 Μαρτίου στην Ιρλανδία, ψήφισαν στη μεγάλη πλειοψηφία τους κατά αλλαγών στο σύνταγμα της χώρας που θα εξυγχρόνιζαν αναφορές στην οικογένεια και στο ρόλο της γυναίκας. Εξυγχρονισμός λέγεται διάλυση. Ειδικότερα στην πρώτη ερώτηση που τέθηκε στους Ιρλανδούς και αφορούσε τη διεύρυνση του ορισμού της οικογένειας, ώστε να συμπεριλάβει επίσης τις σχέσεις με διάρκεια χωρίς γάμο, όπως τα ζευγάρια που ζουν εκτός γάμου για μεγάλο διάστημα και τα παιδιά τους, το 67,7% των συμμετοχών ψήφισε όχι. 67,7, 7 στους 10 δηλαδή. Ακόμα υψηλότερο ήταν όμως το ποσοστό που απέρριψε τη δεύτερη πρόταση του δημοψηφίσματος, η οποία αφορούσε την απάλληψη μιας ξεπερασμένης αναφοράς, όπως θεωρούν, στο ρόλο των γυναικών στο σπίτι, σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες έχουν καθήκον να φροντίζουν τα άλλα πρόσωπα που βρίσκονται κάτω από τη στέγη τους, δίνοντας στην ουσία το καθήκον και ένα μητριαρχικό ρόλο. Αρχή πάντων, αυτό συνέβαινε και στον Πόντο, ξέρετε. Υπόψη ότι κάποια στιγμή μου είχαν δώσει από το Δήμο Σουρμένων του Πόντου ένα βιβλίο και είδα μέσα την ιστορία του Δήμου. Το 1905 στον Δήμο Σουρμένων ήταν μία Ελληνίδα δήμαρχος. 1905 Ελληνίδα δήμαρχος. Και εδώ άρχισαν να ψηφίζουν δεκαετία του 30 νομίζω οι γυναίκες. Και σε όλη την Ευρώπη. Άρα η Μητριαρχία ήταν. Αυτή κρατούσε τα ενία του σπιτιού. Πιστεύω ότι σε αυτή τη λογική είναι και αυτό και λένε όχι να τα αλλάξουμε. Περιμένετε δηλαδή τώρα.
Το 73,9% των συμμετοχών τον είπαν όχι στην αλλαγή του ρόλου της γυναίκας στο σπίτι, σπάζοντας το ρεκόρ αρνητικών απαντήσεων σε δημοψήφισμα της χώρας. Πιο μεγαλύτερο όχι δεν έχει υποθεί. Και οι δύο προτινόμενες τροπολογίες αφορούν το άρθρο 41 του Συντάγματος της Ιρλανδίας, το οποίο χρονολογείται από το 1937. Το προηγούμενο διάστημα όλα τα μεγάλα πολιτικά κόμματα, προσέξτε εδώ, αναντιστοιχεία των κομμάτων με την κοινωνία. Δηλαδή τους εκλέγουμε, τους ψηφίζουμε, τους πληρώνουμε, αλλού αυτοί και αλλού η κοινωνία. Δεν γίνεται αυτό. Κάποια στιγμή θα σκάσει αυτό το πράγμα και θα σκάσει άσχημα για όλους μας. Λοιπόν, το περασμένο διάστημα λοιπόν προηγήθηκε του δημοψηφίσματος, όλα τα μεγάλα πολιτικά κόμματα είχαν ταχθεί υπέρ του ναι και μέχρι πρόσφατα οι δημοσκοπήσεις προέβλεπαν μία αρκετά εύκολη ψηφοφορία στο δημοψήφισμα υπέρ του ναι. Γιατί? Γιατί είχε γίνει το ίδιο κόλπο που έγινε και εδώ. Πήγαν να κάνουν να πλύσει εγκεφάλου, έτσι. Λέει όμως οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν την Παρασκευή φανέρωναν μία αυξανόμενη αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα, ιδιαίτερα εξαιτίας της ασάφειας των ερωτήσεων που καλούνταν να απαντήσουν οι πολίτες. Επίτηδες το άφησαν ασαφές για να διαλύσουν την οικογένεια. Αυτή η ασάφεια φαίνεται πως αποθάρρυνε πολλούς ψηφοφόρους να ψηφίσουν ναι. Κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι είναι μία σχέση που διαρκεί, ενώ όλοι ξέρουν ακριβώς τι είναι ένας γάμος, κανονικός γάμος. Ανέφερε χαρακτηριστικά πριν το δημοψήφισμα ο David Quinn, ιδρύματος του Ινστιτούτου Ιώνα, που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της καθολικής κοινότητας. Πολλοί θα ψηφίσουν όχι εξαιτίας της σύγχυσης που επικαλείται και της εξαφάνισης των λέξεων «γυναίκα και μητέρα», είχε πει ο ίδιος και όντως έτσι έγινε. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων το βράδυ του Σαββάτου, ο πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ, ο οποίος ηγείται του κεντροδεξιού συνασπισμού, που πρότεινε το δημοψήφισμα, δήλωσε ότι και οι δύο τροποποιήσεις απορρίφθηκαν ξεκάθαρα και με επαρκή συμμετοχή. Άρα, εμείς αποδεχόμαστε, λέει, το αποτέλεσμα και θα το σεβαστούμε πλήρως. Ήταν δική μας ευθύνη να πείσουμε την πλειοψηφία να ψηφίσει ναι, και είναι σαφές ότι αποτύχαμε. Αποδεχόμαστε την ευθύνη για το αποτέλεσμα, είπε χαρακτηριστικά. Τώρα λοιπόν να σας ρωτήσω πραγματικά, γιατί οι Έλληνες πολίτες να μην έχουν τα δικαιώματα που έχουν οι πολίτες στην Ιρλανδία? Δηλαδή για ένα θέμα σοβαρό που αφορά, απασχολεί την κοινωνία και εδώ την απασχολούσε, γιατί στην Ιρλανδία να αποφασίζουν οι πολίτες και εδώ να αποφασίζουν 158 άτομα, πόσοι ήταν, 180, 70, πόσοι ήταν. Γιατί? Γιατί δεν δίνουν στους πολίτες το λόγο? Ξέρετε γιατί? Την πάτησαν μία φορά στην Κύπρο με το σχέδιο Ανάν. Και σου λέει γιατί να την ξαναπατήσουμε, αφού έχουμε τα ενεργούμενά μας, τα ξένα κέντρα. Έχουμε τα ενεργούμενά μας, τα κοινοβούλια. Τους δίνουμε γραμμή, τους δίνουμε και την ατζέντα και το ψηφίζουν. Γιατί να δίνουμε στους πολίτες να στραπατσάρουμε τα σχέδιά μας, να σπάμε και εμείς τα μούτρα μας στα όχι στο σχέδιο Ανάγκη για παράδειγμα ή στο όχι στο γάμο των ομοφιλοφίλων στην Ελλάδα. Δώσε στους υπηρέτες εδώ πέρα να το ψηφίσουν και να τελειώνουμε. Αυτά, ακούστε, για όλα τα ζητήματα έτσι γίνεται, μα για όλα, όπως για τους S300 που ετοιμάζονται να δώσουν στην Ουκρανία. Λέει θα μας δώσουν Patriot για να δώσουμε τους S300 και είναι απλό το θέμα. Γιατί δεν δίνουν απευθείας στους Patriot, αφού είναι καλύτεροι, οι S300 είναι χαλασμένοι, είναι άσχημα όπλα, δεν είναι καλά. Γιατί δεν δίνουν απευθείας τα καλά όπλα στην Ουκρανία που τόσο την αγαπάνε και να μας αφήσουν εμάς με αυτά? Γιατί, για πέστε μου. Όλα αυτά στην πλάτη μας, κρυφά στην πλάτη μας. Αποδυνάμωσαν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν την Ουκρανία. Και γιατί δεν ενίσχυαν την άμυνα της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας? Γιατί? Και έχουμε και συνταγματική υποχρέωση. Όχι συνταγματική, συμβατική υποχρέωση. Είμαστε εγκύτρια δύναμη. Ξέρετε, το Συμβούλιο της Ευρώπης, εγώ σε Τούρκο το διάβασα, σε Τούρκο καλό, δημοκράτη, λέει
το Συμβούλιο της Ευρώπης είχε δικαιώσει τον πρώτο Ατύλα και καταδίκασε τον δεύτερο. Δηλαδή δικαίωσε την στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στην Κυπριακή Δημοκρατία επειδή έγινε το προοδευτικό πραξικόπημα. Και ερωτώ, με την ίδια λογική δεν θα δικαιωθεί η Ελλάδα αν κάνει μια στρατιωτική επιχείρηση να αποκαταστήσει? Η επιχείρηση της Τουρκίας έγινε για την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο. Δεν έγινε κάτι τέτοιο, την παραβίασε και την παραβιάζει η Τουρκία, παραβιάζει και την εδαφική ακεραιότητα. Αφού λοιπόν υπάρχει διεθνής νομιμοποίηση, έχουμε ένα δεδομένο. Γιατί να μην κάνουμε και εμείς μια στρατιωτική επιχείρηση να απελευθερώσουμε την Κύπρο, γιατί η Τουρκία παραβίασε την συνταγματική τάξη και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου. Αντί λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε με την Κύπρο, βλέπουμε τι θα κάνουμε με την Ουκρανία. Και να σας πω κάτι, αν αύριο βγει ο Τραμπ και τελειώσει με τον τρόπο που λέει, θα δείτε παρακάτω τον πόλεμο, βγει και μια φωτογραφία με τον Πούτιν, την επόμενη μέρα όλοι θα συνοθούνται να επανορθώσουν και να επαναφέρουν τις σχέσεις τους με τη Ρωσία στο προ της Ουκρανίας επίπεδο. Η Ελλάδα τι θα κάνει? Γιατί να δώσει όπλα? Γιατί να δώσει όπλα στην Ουκρανία? Υπάρχει ένας λόγος. Γιατί λέει, αν μας επιτεθεί η Τουρκία, θα μας δώσουν και εμάς όπλα. Με αυτό το πλευρό να κοιμάστε. Με αυτό το πλευρό να κοιμάστε. Ο πρώτος που δεν θα δώσει θα είναι η Ουκρανία. Γιατί ήδη με την Τουρκία έχει κολλιγές και συμφωνίες που ούτε μπορεί να περάσει από το νου μας. Γιατί οι άλλοι από εκεί μεριά έχουν τη διπλωματία του Βυζαντίου και βλέπουν μπροστά από τη, πέρα από τη μύτη τους. Οι εδώ δεν βλέπουν πέρα από τη μύτη τους. Άρα, να συνοψίσουμε. Δημοψήφισμα στην Ιρλανδία για σοβαρά θέματα. Δημοψηφίσματα και στην Ελλάδα. Αυτό το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, αν θέλουμε να σώσουμε την Κύπρο και την Ελλάδα, πρέπει να αλλάξει και πρέπει για σοβαρά ζητήματα που κρίνουν και την ύπαρξη της χώρας να αποφασίζουν οι πολίτες και όχι οι πολιτικοί. Αυτό το έχουμε πει και στην προθεσμή μας εκπομπή με την ευκαιρία του δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία που οι Ιρλανδοί σώσαν και την οικογένεια και την έννοια της γυναίκας. Οι πολίτες. Οι άλλοι θα τα πετάγαν στα σκουπίδια αυτά. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Σήμερα βρίσκεται στην Άγκυρα η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου για συνομιλίες με τον ομόλογό της, τον κύριο Μπουράκ Ακτσαπάρ. Λοιπόν, όλο αυτό ξέρετε είναι το γαϊτανάκι που ξεκίνησε με την ανάγκη της Τουρκίας να τα ξαναβρει με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα έχουμε πει για τους λόγους χίλιες φορές ότι είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35 λόγω της αγοράς των S-400. Παρόλα αυτά, χωρίς να δώσει πίσω τους S-400, προσπαθεί η Τουρκία, αφού πήρε τα F-16 με την συγκατάθεση της Ελλάδας. Η προσέγγιση ήταν προϋπόθεση για να πάρει τα F-16. Λοιπόν, αφού πήρε τα F-16, διατηρεί το πυρηνικό εργοστάσιο της Ρωσίας, ρωσικής κατασκευής. Οι Ρώσοι δώσαν 25 δισεκατομμύρια δολάρια για αυτό το εργοστάσιο. Δεν το έδωσαν για να μην ασκούν επιρροή στην Τουρκία. Και θα είναι εκεί. Έχουν επίσης και δύο αγωγούς, τον Blue Stream και τον Turkish Stream, ρωσικούς αγωγούς. Θα κάνουν πιθανόν, έχει προαναγγελθεί, ένα κέντρο διανομής φυσικού αερίου στην Ανατολική Θράκη στις 40 εκκλησίες και η Ελλάδα που σκέφτηκε να κάνει έναν αγωγό πέταξαν τον Κώστα τον Καραβαλή στα αζήτητα επειδή το σκέφτηκε. Η Τουρκία λοιπόν τα κρατάει όλα αυτά και πήγε ο Φιντάν στην Αμερική, θα είναι το επόμενο θέμα να στρώσει την κατάσταση. Εμείς λοιπόν είμαστε παράρτημα αυτού του σχεδίου. Ένα παραρτηματάκι όλο αυτού του μεγάλου σχεδίου. Να τα βρει η Τουρκία με την Αμερική, μας χώσαν και εμάς εκεί. Μόνο που ακολουθούν οι Αμερικανοί ακριβώς την ίδια συνταγή. Όπως στις τρεις προηγούμενες κρίσεις. 1976 η κρίση του χώρα μας οδήγησε στη Βέρνη, πρωτόκολλο της Βέρνης, γκριζάραμε το Αιγαίο,
Δηλαδή δεχθήκαμε να μην κάνουμε εμείς έρευνες 6 μίλια ανατολικά από το Σούνιο. Αυτό δεχθήκαμε από τότε και αυτό ισχύει μέχρι σήμερα. Γκριζάραμε το Αιγαίο, το 87 πήγαμε στον Ταβό, σβάναμε την Κύπρο στο Ράφι, κάναμε το μη πόλεμο, σβάναμε τους Τούρκους στο Αιγαίο με τη συμφωνία Παπούλια Γυρμάς και με άλλα. Και εκείνο ήταν made in USA, εκείνη η κρίση. Στα Ήμια, ακριβώς η ίδια ιστορία, πήγαμε στη Μαδρίτη, αναγνωρίσαμε στους Τούρκους νόμιμα ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο και τώρα μετά την κρίση του Ρουτς Ρέις και ό,τι άλλο πάλι μας οδηγούν σε ένα συμβιβασμό επώδυνο για τα εθνικά μας συμφέροντα. Αλλά για να φτάσει στο συμβιβασμό πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες. Ένα είναι το πρωτόκολλο εδώ, τη διακήρυξη των Αθηνών. Μετά είναι οι διάφορες επαφές, μία από αυτές είναι αυτή που θα δούμε τώρα. Μετά θα είναι, θα ξανασυναντηθεί, τώρα θα πάει ο Μητσοτάκης στην Τουρκία. Δεν ξέρω αν υπογράψουν άλλο ένα χαρτί εκεί, σύμφωνο μη επίθεσης. Όλα αυτά οδηγούν σε υποχώρηση της Ελλάδας. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Πάμε να δούμε λοιπόν. Σήμερα η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου θα συναντηθεί με τον ομόλογό της Μπουράκ Ακτσαπάρ και κάνει πρεμιέρα ο ελληνοτουρκικός πολιτικός διάλογος. Μόνο που λες τη λέξη χάσαμε. Με το σφύριγμα της έναρξης του αγώνα φάγαμε γκόλ από τα αποδυτήρια. Τι θα πει πολιτικός διάλογος? Τι θα πει πολιτικός διάλογος? Η Ελλάδα δεν είναι αυτή που λέει ότι ο βασικός πυλώνας εξωτερικής πολιτικής είναι το διεθνές δίκαιο? Εμείς αυτό δεν επικαλούμαστε κάθε μέρα? Τι θα πει πολιτικός διάλογος? Το διεθνές δίκαιο λοιπόν. Γιατί πολιτικό διάλογο? Πολιτικός διάλογος είναι πάει στην άκρη το διεθνές δίκαιο και λέμε να κάνουμε αυτό που λένε οι Τούρκοι νταλαβέρι. Έτσι κάνουν τα κανονικά κράτη? Πολιτικός διάλογος ήταν ο βασικός στόχος της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και η πόρτα του πολιτικού διάλογου άνοιξε στον Ταβός το 1988. Λοιπόν, ο πρώτος από τους τρεις πυλώνες του δεύτερου γύρου διαβολεύσεων που επανασυμφωνήθηκε επί ελληνικού εδάφους σε 7 Δεκεμβρίου με τη διακήρυξη είναι πρεμιέρα λοιπόν σήμερα. Οι επόμενοι δύο πυλώνες του οδικού χάρτη είναι, τρεις πυλώνες είναι. Ο ένας είναι αυτό που άρχισε σήμερα, ο πολιτικός διάλογος. Οι άλλοι δύο πυλώνες είναι η έκτη συνάντηση της θετικής ατζέντας μεταξύ Φραγκογιάννη και Ατζαπάρ. Ο Φραγκογιάννης είναι υπουργός εξωτερικών για οικονομικά θέματα και θα γίνει αυτό στις 15 Απριλίου και μετά θα γίνουν τα πολιτικοστρατητικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα συζητηθούν στην Αθήνα στις 22 Απριλίου μεταξύ του κυρίου Λαλάκου, του διπλωμάτη, του πρέσβη που είναι στο Υπουργείο Άμυνας και πάλι για τον Μπουράκ Ακτσαπάρ. Από ό,τι πληροφορούμε, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης θα έχουν επισκέψεις των σχολών των παραγωγικών, δεν ξέρω, και σχολών εθνικής άμυνας και πολέμου. Αντίστοιχα, αθλητικούς αγώνες. Αυτό είναι που είχα πει. Τι θα κάνουμε, βάλουμε τις ευέλπιδες με τους Τούρκους ομολόγους να κάνουν αγώνες περνά η μέλισσα? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Αυτό είναι το ζήτημα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών ή οι απαράδεκτες επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας? Εάν πλήττεται εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών, πλήττεται από τις απαράδεκτες επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας. Αν αρθούν οι επεκτατικές βλέψεις, αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη. Αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στάχτη στα μάτια των Ελλήνων είναι για να μην βλέπουν καθαρά τις επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας. Αυτή η ιστορία είναι. Σε τέτοια μπλέξε θα μπλέξει κύριε Λαλάκου και κύριε Δένδια. Θα μπλέξετε και τους αξιωματικούς σε αυτές τις αθλειότητες. Προσέξτε. Εμείς λέει θέλουμε, βασική επιδίωξη είναι η επιβεβαίωση της θετικής ατμόσφαιρας. Δεν κατάλαβα τι επιβεβαίωση. Ποια θετική ατμόσφαιρα? Χθες ο Ερντογάν είπε πάλι από εδώ από τη Σμύρνη ρίξαμε τον εχθρό στη θάλασσα. Ποιους εννοούσε? Τους Έλληνες και ποιους εννοούσε εχθρούς? Εμάς. Ποια θετική ατμόσφαιρα? Δείτε τι γίνεται με το παιχνίδι των ΝΟΤΑΜ. Απλώς οι Τούρκοι για να τα βρουν με τους Αμερικανούς δεν μας προκαλούν σε πρακτικό επίπεδο, εννοώ στο πεδίο, αλλά μας συνεχίζουν
τις προκλήσεις και τις διεκδικήσεις τους με τις νόταμ, τις αντινόταμ, τις ναύδεξ και τα λοιπά. Δεν το καταλαβαίνετε. Γιατί ορισμένοι ξύνουν τα κεφάλια τους στο Υπουργείο Εξωτερικών και λέει τι άραγε να θέλει η Τουρκία. Τι κάνει Άνια ως τα κεραμίδια. Αυτό θέλει. Αυτή η δεύτερη φάση του πολιτικού διαλόγου άκουσον-άκουσον μπορεί να αξιοποιηθεί προκειμένου να διαπιστώσει η ελληνική διπλωματία αν στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία η αναζωπήρωση της έντασης στο Αιγαίο, ναύτεξ και αντιναύτεξ, οφείλεται στο προεκλογικό momentum, έχουν εκλογές, δημοτικές εκλογές και να μην πω τώρα ποιον νοιάζει στην Τουρκία που πάει να ψηφίσει δήμαρχο το τι γίνεται στο Αιγαίο ή αν πρόκειται για μια επιλογή με βάθος και προοπτική. Το δεύτερο είναι, μην ζορίζεστε. Λέει δεν θα μπουν σε βαθιά ζητήματα τώρα, θα συζητήσουν δύο θέματα βασικά, την πολιτική προστασία, δηλαδή να βοηθάει μία χώρα την άλλη αν έχει προβλήματα με σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς και το θέμα το μεταναστευτικό στο Αιγαίο. Και μόλις γυρίσει η κυρία Παπαδοπούλου, ο Γεραπετρίτης θα κάνει συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής για να ενημερώσει τα κόμματα. Και προσέξτε τώρα. Προσέξτε γιατί μπορεί κάποιος να πει τι είναι αυτά, είσαι αντιαμερικάνος. Όχι, καθόλου αντιαμερικάνος. Μια χαρά χώρα είναι η Αμερική. Απλούστατα η Αμερική προσπαθεί να εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα και δεν είμαι σίγουρος αν εμείς καταβάλουμε προσπάθειες να διεκδικήσουμε ή να εκπληρώσουμε τα δικά μας συμφέροντα. Δηλαδή, μπορεί να είναι σύμμαχος η Αμερική, αλλά δεν θα θυσιάζουμε τα δικά μας συμφέροντα για να εξυπηρετήσουν οι Αμερικανοί τα δικά τους. Απλά πράγματα. Και να σας πω κάτι, ούτε οι Αμερικανοί θέλουν τέτοιους συμμάχους. Συμμάχους προσκυνημένους δεν τους θέλουν. Θέλουν συμμάχους που να ξέρουν τι λένε και να είναι στη λογική οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Εμείς δεν έχουμε κανένα λογαριασμό. Τι θέλετε να σας κάνουμε, κύριε, το κάνουμε. Γι' αυτό κοιτάξτε εδώ τώρα. Αναφορά στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στα ελληνοτουρκικά γίνεται στην κοινή δήλωση για τον στρατηγικό μηχανισμό ΗΠΑ και Τουρκίας που εξεδόθη μετά τη χθεσινή συνάντηση Φιντάν Μπλίνκεν. Οι Αμερικανοί το έδωσαν στη δημοσιότητα. Στη δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα προχτές το Σάββατο αναφέρεται ότι ο Μπλίνκεν και Φιντάν συζήτησαν την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης της σταθερότητας και των διάβλων επικοινωνίας. Θετικό είναι αυτό γιατί αφορά την Κύπρο. Μην κάνουν τις μαγκές τους στην Κύπρο οι Τούρκοι. Στο κείμενο αναφέρεται ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη δέσμευση μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένου του 5ου Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου τον Δεκέμβριο του 2023 στην Αθήνα και την υπογραφή της διακήρυξης Τουρκίας-Ελλάδας για φιλικές σχέσεις και καλή γειτονία. Άρα, τι είναι όλα αυτά, made in USA, εντάξει, τι δουλειά είχε να το πει αυτό. Κανείς δεν θέλει την ένταση, ηρεμία θέλουμε, δεν ξέρουμε που θα οδηγήσει όμως αυτό ή μάλλον ξέρουμε. Ξέρουμε και το περιμένουμε και θα είμαστε εδώ να σας ενημερώσουμε. Ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφτεί λέει σήμερα την Ερυθρά Θάλασσα νομίζω. Και μάλλον πρέπει να πάει στο Τζιμπουτί ή δεν ξέρω πού, θα επισκεφθεί την φρεγάτα Ίδρα, πιθανόν να πάει στο Τζιμπουτί και με ελικόπτερο να προσγειωθεί πάνω στη φρεγάτα, γιατί η φρεγάτα απέπλευσε, είχε πάει στο Τζιμπουτί για εφοδιασμό. Θα επισκεφθεί λοιπόν τη φρεγάτα, είναι μια πολιτική κίνηση συμβολισμού, σωστά κάνει, ευχόμαστε όλοι καλή επιτυχία στους αξιωματικούς και τους ναύτες, τους υπαξιωματικούς και τους ναύτες της Ίδρας. Έδωσε μία συνέντευξη στον Μιχάλη Ψήλο στην ναυτεμπορική. Μακροσκελή συνέντευξη, περιεκτική συνέντευξη. Σας προτείνω να την διαβάσετε, την έχουμε και ψάξτε την και στην ναυτεμπορική είτε και στο Ινφογνώμων Πολιτικά. Θα πούμε μόνο μερικά στοιχεία από τη συνέντευξη, επαναλαμβάνω έχει ενδιαφέρον. Ένα βασικά τόνισε την αδύρυτη ανάγκη η Ελλάδα να αποκτήσει τη δική της εθνική αμυντική βιομηχανία. Αυτό είναι ένα θέμα αρχής και όσον αφορά τα καθαρά επιχειρησιακά είπε ότι η Ελλάδα
ακριβώς επειδή έχουμε την εισαγωγή στον πόλεμο αλλά και στην ζητήματα άμυνας των μη επανδρομένων αεροσκαφών, ότι η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει έναν θόλο αντιντρόν που θα καλύπτει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Επίσης είπε ότι είναι υπερήφανος γιατί τα ελληνικά ναυπηγεία και ιδιαίτερα τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ιστορικά ναυπηγεία που ενεργοποιούνται, ότι εκεί θα γίνει η κατασκευή των φρεγατών Constellation, των αμερικανικών φρεγατών για το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, αλλά εκεί θα γίνεται και η επισκευή των αμερικανικών πολεμικών πλοίων που θα κινούνται στην περιοχή. Αναφέρθηκε επίσης στο Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης και Καινοτομίας, είπε συγκεκριμένα. Το πρώτο βήμα, στόχος του νέου οικοσυστήματος καινοτομίας είναι η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων για τις ένοπλες δυνάμεις, η συντήρηση των ήδη υπαρχόντων, αλλά κυρίως η προώθηση και υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογικών δυτής χρήσης, δηλαδή τεχνολογικών που δεν θα έχουν μόνο στρατιωτική εφαρμογή, αλλά και πολιτικού τύπου εφαρμογές, υπηρετώντας παράλληλα σκοπούς κοινωνικούς, εμπορικούς και πολιτικής προστασίας. Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του οικοσυστήματος είναι η δέσμευση τμήματος του προϋπολογισμού των ενόπλων δυνάμεων αποκλειστικά για την παραγωγή ελληνικών αμυντικών προϊόντων. Για να συμβεί αυτό, λέει ο Δένδιας, δημιουργείται ένας ανεξάρτητος φορέας που θα ονομάζεται Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης Καινοτομίας, ΕΛΚΑΚ. Ο ανεξάρτητος φορέας θα διαχειρίζεται προγράμματα και συμβάσεις, θα υποστηρίζει την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και θα διευκολύνει τη συνεργασία με πανεπιστήμια, στρατιωτικές σχολές, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις. Επίσης, θα περιλαμβάνει την ενσωμάτωση μέγα δεδομένων, big data και τεχνητής νοημοσύνης για προηγμένη επεξεργασία πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Οφείλουμε να καταλάβουμε ότι η δημιουργία του οικοσυστήματος καινοτομίας, εκτός από επένδυση στο μέλλον για τις ένοπλες δυνάμεις, δύναται να καταστεί και παράγοντας ανάπτυξης για την εθνική οικονομία. Ούτως ή άλλως, η αμυντική βιομηχανία είναι παράγοντας. Χρησιμοποιεί υψηλή τεχνολογία, η οποία εκ των πραγμάτων αυτή η υψηλή τεχνολογία χρησιμοποιείται και σε τομείς που δεν σχετίζονται με οπλικά συστήματα. Εννοώ που σχετίζονται με την υπόλοιπη οικονομία. Μιλάει για την Ελλάδα και τη θέση της στη νέα αμυντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που είναι και θεωρητικό και υπό εξέταση. Για να δούμε τώρα τι λέει για τα drones ακριβώς. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των drones και των συστημάτων αντι-drones έχουν αλλάξει τον τρόπο του πολέμου σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην πρόσφατη επίσκεψή μου στην Αρμενία ενημερώθηκα εκτενώς για τη χρησιμοποίησή του στο σύγχρονο πεδίο μάχης. Να υπενθυμίσω ότι πρόκειται για μια χώρα της οποίας ενόπλες δυνάμεις υπέστησαν επίθεση από ένα στρατό που χρησιμοποιούσε σε μαζική κλίμακα drones, μεταξύ των οποίων και τα Bayraktar. Για τον ίδιο λόγο θα συνεργαστούμε με την Αρμενία στο πλαίσιο των συμφωνιών δημιουργούς αμυντικής συνεργασίας και για τα διδάγματα που έχουν προκύψει από τη σύγκρουση στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Η Ελλάδα αναγνωρίζει τη σημασία αυτών των τεχνολογιών και εργάζεται ενεργά για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της και σε αυτόν τον τομέα στο πλαίσιο του νέου οικοσυστήματος που σας εξήγησα. Θα εργαστούμε με ταχύς ρυθμούς για την κάλυψη της συγκεκριμένης υστέρησης συγκριτικά με γειτονικές μας χώρες, όπως και για τη δημιουργία θόλου αντιντρόν που να καλύπτει την ελληνική επικράτεια. Αναφέρθηκε εκεί για το φιλανδικό μοντέλο, είπε θέλουμε να έχουμε μία θητεία που δεν θα την θεωρούν Αγγαρία και θα παίρνουν γνωστικές ικανότητες οι υπηρετούντες που θα μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν, θα είναι ένα όπλο για την πολιτική τους ζωή. Αυτά λοιπόν ενδιαφέρουσα είναι. Όταν μιλάει ο Υπουργός Άμυνας, είναι εκ των πραγμάτων ενδιαφέρον το θέμα. Διαβάστε την, μακροσκελής είναι. Θα πιστεύω ότι όσοι ενδιαφέρεστε με το θέμα της εθνικής άμυνας θα βγάλετε καλά συμπεράσματα. Η επίσκεψη του Φιντάν στην Ουάσιγκτον, της επίσκεψης Φιντάν είχε προηγηθεί επίσκεψη Καλίν, του διοικητή του Σμιθ, της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, που είναι από τους πιο έμπιστους ανθρώπους του Ερντογάν. Ήταν και το
το γεγονός ότι τον τοποθέτησε εκεί σημαίνει ότι παραμένει. Και μετά πήγε ο Φιντάν. Ο Φιντάν λοιπόν είχε, όπως φαίνεται και προκύπτει και από τις ανακοινώσεις, μακροσκελείς συζητήσεις και σοβαρές συζητήσεις με τον ομολογό του, τον κύριο Άντονι Μπλίνκεν. Φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν πάρει σφουγγάρι και σβήνουν τις ύβρις, τις προσβολές της Τουρκίας εναντίον των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Τις απειλές τις χθεσινές ακόμα του Ερντογάν, είπε θα το μετανιώσουν όσοι τολμήσουν να, στα σύνορά μας, στα νότια σύνορά μας, να κάνουν ένα αυτόνομο κουρδικό κράτος. Γιατί πρέπει να σε ρωτήσουν, τι χώρα σου να κοιτάσεις? Στη γειτονική χώρα της εννοιάζει τι θα γίνει. Δέχθηκες μία επίθεση από τη Συρία? Ποτέ, ούτε μία. Ποιο πρόβλημα ασφάλειας? Δεν είναι πρόβλημα ασφάλειας. Αυτό που επικαλείται η Τουρκία, και το δούμε παρακάτω, είναι να διατηρεί το δικαίωμα να σφαγιάζει και να παραβιάζει τα δικαιώματα ενός λαού, προσέξτε, όχι μόνο μες στα σύνορά της, και έξω από τα σύνορά της. Η χώρα που ζητάει δύο κράτη στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ. Γιατί υπάρχουν δύο λαοί, είναι δύο κράτη. Δύο κράτη στην Κύπρο. Δύο λαοί, δύο κράτη. Γιατί δεν λες και εσύ δύο λαοί, δύο κράτη στην Τουρκία? Οι δικοί μας, αν σεβόντουσαν τον εαυτό τους και τα συμφέροντα της χώρας μας και της Κύπρου, όποτε έθεταν τέτοιο θέμα θα λέγανε βεβαίως, έλα να κάνουμε δύο κράτη στην Τουρκία, ένα τουρκικό και ένα κουρδικό, και μετά να συζητήσουμε και αν θέλεις και για δύο κράτη αλλού. Δεν μπορεί η Τουρκία να βαράει τις γειτονικές χώρες επειδή ζουν εκεί Κούρδοι και την ίδια στιγμή να ζητάει δύο κράτη σε άλλες χώρες. Α, δεν είναι έτσι. Αυτό λοιπόν έπρεπε να επικαλείται η Ελλάδα και όχι να υπογράφει διακηρύξεις της κακιάς ώρας. Για να δούμε λοιπόν τι είπαν Μπλίνκιν και Φιντάν. Σημαντικά πράγματα. Λοιπόν, ανακοίνωσαν ότι οι δύο υπουργοί ότι ο αμυντικός εμπορικός διάλογος ΗΠΑ Τουρκίας, προσέξτε τι ετοιμάζουν. Εάν δεχθούν οι Αμερικανοί αμυντικό εμπορικό διάλογο να συνεργαστούν στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, η Τουρκία θα αποκτήσει αυτό που τους λείπει, ποιότητα στα αμυντικά της συστήματα που παράγονται στην Τουρκία, από τη συνεργασία με τους Αμερικανούς. Λέει λοιπόν ότι ο αμυντικός εμπορικός διάλογος θα πραγματοποιηθεί εντός του 2024 και οι δύο χώρες θα επιδιώξουν ευκαιρίες για την προώθηση της συνεργασίας των αμυντικών τους βιομηχανιών. Στο κείμενο αναφέρεται ότι μετά, ότι κατά τη συνάντηση Μπλίνκεν Φιντάν στην Ουάσιγκτον, συζητήθηκαν οι ευκαιρίες μετασχηματισμού των σχέσεων ΗΠΑ και Τουρκία στον τομέα ασφάλειας και άμυνας, ώστε να αξιοποιηθούν οι σημαντικές δυνατότητες και η καινοτομία κάθε χώρας για την αντιμετώπιση των στρατηγικών προκλήσεων και ευκαιριών. Πήγε ο δικό μας εκεί, ο δικός μας, ο Γεραπετρίτης, είδα τίποτα? Πέστε μου, είδα τίποτα? Τώρα ντρέπομαι που κάνω σύγκριση. Πραγματικά ντρέπομαι, αλλά δεν γίνεται. Στο γενικό πλαίσιο της συνάντησης αναφέρεται ότι οι δύο υπουργοί επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για μια προσανατολισμένη στα αποτελέσματα εμπροσθοβαρή, θετική διμερή ατζέντα που προωθεί τους κοινούς στόχους και αντιμετωπίζει τις αναδυόμενες παγκόσμιες προκλήσεις. Συζήτησαν την ενίσχυση της σχέσης ΗΠΑ-Τουρκία σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών προτεραιοτήτων της καταπολέμησης τρομοκρατίας. Τρομοκρατία λέει η Τουρκία, έτσι. Όποιος έχει άλλη άποψη είναι τρομοκράτης. Της αμυντικής συνεργασίας, της οικονομικής ανάπτυξης, του εμπορίου, της ενεργειακής ασφάλειας και της κλιματικής αλλαγής. Επανέλαβαν την υποστήριξη για των δύο χωρών στην εδαφική ακαιρεότητα της Ουκρανίας. Και επίσης εξέφρασαν οι Αμερικανοί την ικανοποίησή τους για τη συμβολή της Τουρκίας στην λειτουργία του διαδρόμου από ναρκοθέτηση για τα σιτηρά. Για τη Γάζα είπαν ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση και λύση δύο κρατών. Για το καυτό, για την Τουρκία θέμα της τρομοκρατίας, οι ΗΠΑ και η Τουρκία επανήλθαν σε διαβολεύσεις κατά τη διάρκεια του στρατηγικού μηχανισμού για την επέκταση συνεργασίας κατά της τρομοκρατίας και την αντιμετώπιση των σχετικών δικτύων που εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα και διακίνηση ναρκωτικών ως απειλές για την εθνική τους ασφάλεια. Ο Αμερικανός Υπουργός
επανέλαβε την καταδίκη των Ηνωμένων Πολιτειών της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK, DSKPJ, καθώς και το ISIS που στοχεύει την Τουρκία και τα τουρκικά συμφέροντα, αναφέρεται στη δήλωση. Εν τω μεταξύ, ο ISIS είναι ο σύμμαχος της Τουρκίας. Εμπόριο, πετρελαίο, λαθρεμπόριο έκανε ο ίδιος ο Ερντογάν οικογένειά του με τον ISIS. Υπάρχει σχετικός φάκελος στον ΟΗΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκική Δημοκρατία επανέλαβαν την από κοινού δέσμευσή τους να διασφαλίσουν την ολοκληρωτική ήττα του Ισλαμικού κράτους στη Συρία και το Ιράκ και να συνεργαστούν ούτως ώστε αυτοί που κρατούνται στο Αλ-Χολ, το στρατόπεδο συγκέντρωσης, καταβλισμό, 30.000 άνθρωποι με τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους στην βορειοανατολική Συρία που τους φυλάνε οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας, να πιστούν οι χώρες οι μουσουλμανικές να πάρουν τους υπηκόους τους πίσω. Είπαν για τις πτυχές της Συριακής κρίσης, όπως είπαμε, για τον Κάφκασο η Τουρκία είπε ότι εμείς δεν θα είμαστε καλά παιδιά στο Αζερβαϊτζάν και Αρμενίας. Εντάξει. Το δούλεμα πέφτει σύννεφα. Άμα θέλετε οι Αμερικανοί να σας δουλεύουν οι Τούρκοι, συνεχίστε. Τι να σας πω. 50 χρόνια συμπληρώνονται από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Αλλά 50 χρόνια συμπληρώνονται και με τη συνεχή επί 50 χρόνια κατοχή της Κύπρου. Και εδώ κάνουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. 40.000 στρατός κατοχής λαϊλατούν τις ελληνικές περιουσίες, τις περιουσίες των Ελλήνων των κατεχομένων, κάνα για τις αρχαιολογικούς και τους θρησκευτικούς χώρους, μην το συζητάτε, έγιναν εγκλήματα από τους Τούρκους εκεί. Εγκλήματα, λέει, λατήθηκαν, οι εικόνες πουλήθηκαν, ορισμένες κατόρθωσαν να τις πάρουν πίσω. Εδώ λοιπόν τώρα ετοιμάζεται νέο φέρετρο για την Κυπριακή Δημοκρατία. Νέο φέρετρο. Ο Λάζαρος Μαύρος απαριθμεί μια σειρά από ενέργειες που γίνονται από κοινού μεταξύ των Βρετανών και των Τούρκων, ούτως ώστε να στηθεί η καινούργια παγίδα, το νέο φέρετρο για την Κυπριακή Δημοκρατία. Και λέει ο Λάζαρος Μαύρος, υπενθυμίζει ότι στο παρελθόν, σας πω τι ακριβώς λέει, καταρχάς η Τουρκία, ο Τατάρι Τουρκία λένε για να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες, τώρα είναι η κυρία Κουεγιάρ, η απεσταλμένη του ΟΗΕ, πρώτα λέει πρέπει να είμαστε ισότιμοι, δηλαδή ό,τι καθεστώς διεθνές έχει η Κυπριακή Δημοκρατία να έχουν και τα κατεχόμενα. Δηλαδή ο ΙΕ να ακυρώσει τον εαυτό του τα ψηφίματα του 1983 και του 1984 που καταδικάζει το ψευδοκράτος. Να ακυρώσει τον εαυτό του επειδή το θέλουν οι Τούρκοι. Κάντε πρώτα εσείς κουρδικό κράτος μέσα στο έδαφό σας, δώστε τους κυριαρχική ισότητα, να έχει και διεθνές στάτος ίδιο με το στάτος του τουρκικού κράτους, το κουρδικό κράτος, και μετά να ζητάτε από τους άλλους. Λέει λοιπόν ότι τα γεγονότα που είδαμε στη νεκρή ζώνη και στην Πύλα, καταρχάς να πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην Ούνθη Κύπη περισσότεροι είναι Άγγλοι. Άλλο παιχνίδι στις πλάτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν τις βάσεις, έχουν στρατό στις βάσεις, ελέγχουν και δια της Ούνθη Κύπη, δια της παρουσίας Άγγλων στην Ούνθη Κύπη και την Ούνθη Κύπη και την νεκρή ζώνη. Λέει λοιπόν ότι κατά πάσα πιθανότητα τα γεγονότα στην Πύλα ήταν στημένα εκεί που έδραν οι Τούρκοι τους Βρετανούς τη Ούνθη Κύπη, ότι ήταν στημένα από το Λονδίνο και από την Άγκυρα. Και αναφέρει μια σειρά από ιστορικά γεγονότα που έκαναν τα ίδια για να οδηγηθούμε εκεί που οδηγηθήκαμε. Τηρωμένων των αναλογιών και υποδιαφορετικές συνθήκες, είναι ωστόσο φανερό ότι αυτού του είδους ο εκβιασμός που προανέφερα για την Πύλα ακολουθεί τον ίδιο πυρήνα σχεδιασμού που μεθοδεύτηκε το 1957-1958 από τους Αγγλοτούρκους. Ένα πράγμα γίνανε, Αγγλοτούρκοι. Με το περικύπρου βρετανικό σχέδιο Μακμίλαν σε συνδυασμό με την επί του πεδίου σφαγή των κοντεμενιωτών της 12ης Ιουνίου 1958 από τους Τούρκους στο Κιόνελι, όπου εκεί τους κατοίκους του Κοντεμένου τους μετέφεραν ως κρατούμενος οι στρατιώτες των Εγγλέζων αποικιοκρατών και τους έδωσαν βορρά στους Τούρκους να τους σκοτώσουν. Εκείνος ο εκβιασμός είχε ως επικερδές για τη Βρετανία και την Τουρκία αποτέλεσμα να εξαναγκαστεί ο Ελληνισμός να απεμπολίσει το στόχο της αυτοδιάθεσης ένωσης που είχε αποφασίσει με το δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1950 ο Κυπριακός λαός και για τον οποίο διεξαγόταν ο ένοπλος αντιαπικιακός εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ, ώστε να συρθεί στην υποταγή των Συμφωνίων Ζυρίχης Λονδίνου του 1959. Λέει λοιπόν ότι όπως έκαναν τότε εκείνο το
επεισόδιο, οι Άγγλοι μετέφεραν τους ανθρώπους, τους έδωσαν στους Τούρκους να τους σκοτώσουν και δημιουργήθηκαν οι συνθήκες να μασύρουν στο Λονδίνο και τη Ζυρίχη και το Λονδίνο και να υπογραφούν οι τραγικές αυτές συμφωνίες που οδήγησαν και στην κατοχή, διότι η συμφωνία Ζυρίχης και Λονδίνου είχε πει ο Σεφέρης, βάλαμε τους Τούρκους στην Κύπρο όταν υπογράφηκαν αυτές οι συμφωνίες. Αντί κάθε μέρα να έχουμε στα δελτία ειδήσεων θέμα για τα 50 χρόνια της εισβολής και κατοχής και να αναφέρεται η υποχρέωση της Ελλάδας να αποκαταστήσει τη συνταγματική τάξη και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουμε θέματα αυτά που βλέπετε, που τα βλέπεις και σου έρχεται να ξεράσεις στα δελτία ειδήσεων. Πάμε στο Ισραήλ, ξεκίνησε το Ραμαζάνι, παρόλα αυτά δεν έχουμε εκεχηρία, όπως φαινόταν, όλα έδειχναν ότι τις 3-4 του μηνός θα υπογραφεί. Εκεί φαίνεται ότι ο Νετανιάχου έχει σοβαρά προβλήματα με δύο κόμματα που είναι ακροδεξιά εθνικιστικά, είπαν αν υπογράψεις εκεχηρία εμείς φεύγουμε και έτσι οδηγήθηκε σε αποτυχία. Η πλευρά των Ισραηλινών λέει ότι οδηγήθηκαν σε αποτυχία διαπραγματεύσεις διότι ήταν υπερβολικά τα αιτήματα της Χαμάς και τώρα πλέον συνεχίζονται. Δεν έχουμε φυσικά σοβαρές συμπλοκές στην Γάζα, όμως συνεχίζεται η πείνα όπου υπάρχει ζήτημα, παρεμβαίνουν φυσικά οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ. Συνεχίζεται η πείνα και η θάνατη. Τώρα το θέμα είναι ότι το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα δεχθεί τον ίδιο αριθμό επισκεπτών στο Τέμενος Άλαξα με το 2023, άρα δεν παίρνει μέτρα περιοριστικά. Επίσης δέχθηκε φραστική επίθεση από τον Biden ο Νετανιάχου. Είπε ο Biden, αυτά που κάνει ο Νετανιάχου δείχνουν ότι αντί να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του Ισραήλ, κάνουν ζημιά στο Ισραήλ. Έβαλε κόκκινη γραμμή, είπε, για μας είναι κόκκινη γραμμή η επιχείρηση στη Ράφα, ρωτήθηκε, αλλά αυτή η κόκκινη γραμμή δεν θα μας οδηγήσει στην απόφαση να σταματήσουμε να στέλνουμε όπλα στο Ισραήλ. Τι κόκκινη γραμμή, τότε ούτε ροζ δεν είναι αυτή η γραμμή, όχι κόκκινη. Η κόκκινη γραμμή είναι κόκκινη. Όποιος πατήσει την κόκκινη γραμμή διακόπτει τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί υπάρχει μια άλλη σχέση, όπως είπαμε. Απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι δεν θα ανεχθεί άλλους 30.000 νεκρούς Παλαιστίνιους και κάλεσε το Ισραήλ να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στους αμάχους, ο Νετανιάχου κατέστησε σαφές ότι η εισβολή στη Ράφα, εκεί όπου έχουν συγκεντρωθεί το 1,5 εκατομμύριο από τα 2,4 των Παλαιστινίων της Γάζας, είναι υπόθεση 4 έως 6 εβδομάδων. Η κόκκινη γραμμή για μας, λέει ο Νετανιάχου, είναι να μην ξαναδεχθούμε επίθεση όπως αυτή της 7ης Οκτωβρίου. Ποτέ ξανά. Και υποστήριξε ότι είναι λαθασμένη η δήλωση του Biden ότι ο Νετανιάχου με την πολιτική του πληγώνει παρά βοηθά το Ισραήλ. Υποστήριξε δε ότι από τις 31.000 νεκρούς στη Γάζα, οι 13.000 είναι μαχητές της Χαμάς και εκτίμησε ότι ο πόλεμος δεν θα διαρκέσει πάνω από 2 μήνες. Θα τελειώσουμε, λέει. Αφού εξοντωθεί η Χαμάς, άλλο ένα εμπόδιο. Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να δώσουμε τη Γάζα υπό τη διοίκηση της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία εκπαιδεύει τρομοκράτες. Είπε, όπως είπα, ο Μπάιντεν έκανε δήλωση και είπε, στο μυαλό μας είναι οι Παλαιστίνοι. Ανθρωπιστική βοήθεια, κάνουν ένα λιμάνι, μια εξέδρα στην ουσία, πλωτή εξέδρα, προσωρινό λιμάνι, θα διαρκέσει μερικές εβδομάδες φυσικά, που σημαίνει ότι υπάρχει συνδυασμός βάθους. Εκεί θα ξεφορτώνονται, θα προσεγγίζουν τα πλοία της βοήθειας βασικά από την Κύπρο, παρεμπιπτόντως λένε ότι μπορεί να φύγει και εντός της ημέρας, αύριο το πρώτο πλοίο για τη Γάζα, δεν ξέρω που θα ξεφορτώσει. Θα πηγαίνουν εκεί, θα ξεφορτώνουν και από την εξέδρα αυτή, από αυτό το προσωρινό λιμάνι, θα ξεφορτώνονται στην ξηρά και θα δίνονται στους ανθρώπους η ανθρωπιστική βοήθεια.
Υπάρχουν 23 νεκροί μέσα σε 10 μέρες από πείνα και από αφυδάτωση. Ανάμεσά τους και παιδιά. Οι Ισραηλοί αρνούνται ότι εμείς δεν παρεμποδίζουμε την παράδοση, απλά της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Χαμάς είναι που κλέβει τη βοήθεια και συγκεντρώνει εξοπλισμό και τρόφιμα για τους ηγέτες της. Καμία εκεχηρία με τους Παλαιστινίους. Θα δούμε παρακάτω τι λέει και ο Χανίγια. 31.112 οι νεκροί Παλαιστίνοι και 72.760 τραυματίες. Από την πλευρά του Ισραηλινοί μετρούν 1.160 νεκρούς από την εισβολή της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς και 589 στρατιώτες από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Βαρύς φόρος αίματος, αν πείτε αν 30.000, αλλά και εδώ 589 στρατιώτες είναι ένας αριθμός που πρέπει να τον υπολογίζει κανείς. Είπαμε ο Biden στη συνέντευξη που παραχώρησε στο MSNBC, είπε αυτά για την κόκκινη γραμμή και για τη Ράφα και τα λοιπά, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Ο Νετανιάχου δεν φαίνεται καθόλου υπέρ μιας πρότασης της Χαμάς για εκεχηρία, δηλώνοντας σε συνέντευξή του ότι στις διαπραγματεύσεις η Χαμάς θα φύγει χωρίς να έχει πάρει τίποτα. Οι τρομοκράτες δεν επιθυμούν αυτή τη στιγμή να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ισραήλ. Η στρατηγική τους είναι να αυξηθεί η διεθνής πίεση στο Ισραήλ και να πιστεί η διεθνής κοινότητα να εμποδίσει το Ισραήλ να επιφέρει την τελική ήττα επί των δυνάμεων της Χαμάς. Συνέντευξη του Νετανιάχου στο Πολίτικο. Θα μπούμε στη Ράφα. Πρόκειται να τελειώσουμε το τελευταίο μέρος του πολέμου και οι μάχες δεν θα διαρκέσουν περισσότερο από 2 μήνες. Δεν βλέπω καμία πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός χωρίς την απελευθέρωση των ομήρων. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ισραηλινών μετά τις 7 Οκτωβρίου δεν θέλει να δει ένα Παλαιστινιακό κράτος. Θα επιστρέψουν οι πολίτες μας στα σπίτια τους στον Βορρά, είτε με στρατιωτικά είτε με διπλωματικά μέσα, εννοεί στο Λίβανο, στα σύνορα με το Λίβανο. Για το Ραμαζάνι, για να μην έχουμε διαδηλώσεις και εκτροπή της κατάστασης, το Ισραήλ προβλέπεται να αναπτύξει 24 τάγματα στη Δυτική Όχθη, 20 λόχους και 2 μονάδες ειδικών δυνάμεων, ενώ κάνει και επιστράτευση 5.000 στρατιωτών από τους οικισμούς στη Δυτική Όχθη, επίκον. 15.000 στρατιώτες στη Δυτική Όχθη πρόκειται να αναπτυχθούν σύμφωνα με το ραδιόφωνο του Ισραηλινού στρατού. Ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, συνομιλία του σε παραμονή του Ραμαζανίου, είπε: «Η πιο σημαντική προϋπόθεση είναι μια συμφωνία που θα οδηγεί στο τέλος του πολέμου. Επικοινώνησα με τους διαμεσολαβητές λίγες ώρες πριν από την εκπομπή, αλλά δεν λάβαμε καμία δέσμευση να τελειώσει αυτός ο πόλεμος». Αυτή τη στιγμή υπάρχουν βασικά, πέραν του μετόπου στην Γάζα, 2 μέτωπα ανοιχτά. Το ένα είναι το μέτωπο με τη Χεζμπολάχ και το άλλο με την Ανσαρουλάχ ή του Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Είχε μία επίθεση σε μία αμερικανική βάση στη Συρία, στη Βορειοανατολική Συρία, αλλά δεν είναι εκείνος ο καταιγισμός που είχαμε 10 επιθέσεις την ημέρα. Αυτά έχουν πέσει. Άρα μπορούμε να πούμε ότι μείναν 2 μέτωπα πέραν της Γάζας. Στο ένα έχουν πέσει και εκεί οι επιχειρήσεις. Είδα μόνο ένα βίντεο, χτύπησαν ένα τεθωρακισμένο όχημα του Ισραηλινού στρατού στα σύνορα με το Λίβανο, η Χεζμπολάχ. Επίσης είχαμε μία δήλωση του Ρώσου πρέσβη στο Λίβανο. Η Μόσχα επιδιώκει να τερματίσει τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Νότιο Λίβανο και να αποτρέψει την επέκτασή του με διπλωματικά μέσα φυσικά. Τώρα, ο μέλος του Ανωτάτου Πολιτικού Συμβουλίου της Ιεμένης, εννοούμε τον Χούθη έτσι, Μουχαμάντ Αλ Μπουχάιτι, έκανε δηλώσεις και είπε: «Υπάρχει γενοκτονία και λοιμό στη Γάζα, αλλά όταν ενεργούμε λέτε ότι είναι λάθος. Τι να κάνουμε, αφήνουμε, λέει, να συνεχίζεται ο λοιμός? Η αιτία του προβλήματος δεν είναι η Παλαιστινιακή αντίσταση, αλλά η έλλειψη δράσης από την πλευρά των Αράβων και των Μουσουλμάνων». Εάν εμείς συνορεύουμε την Παλαιστίνη, θα πηγαίναμε και θα τους διαλύαμε, γιατί λέει ότι έχουμε εμείς πόσο, 1 εκατομμύριο στρατό, πόσο έχουν, λέει. Θα διαλύαμε τους Ισραηλινούς.
αν μας αφήσουν η Σαουδική Αραβία και η Ορδανία να περάσουν από το έδαφος τους, λέει, θα πάμε και θα τους επιτεθούμε, δεν μας αφήνουν. Και λέει πόσο απαραίτητη είναι η επίδειξη αλληλεγγύης εναντίον των Παλαιστινίων, διότι λέει, αυτό αφορά στην ουσία όλο τον μουσουλμανικό κόσμο αυτό που γίνεται. Ο Αμπντούλ Μαλίκ Αλ Χούθη, ο ηγέτης του κινήματος Ανσαρουλάχ, έκανε ένα τηλεοπτικό διάγγελμα και είπε: είναι ζήτημα υπερηφάνειας του λαού της Ιεμένης η αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους. Αυτό που εκτελείστε στη Γάζα είναι μέρος μιας συνωμοσίας που στοχεύει σε ολόκληρη τη μουσουλμανική ούμα. Ούμα είναι όλος ο μουσουλμανικός κόσμος. Θα βρεθούμε σε μάλλον επικίνδυνη κατάσταση αν δεν επιδείξουμε μεγαλύτερη επαγρύπνηση. Δεν κάνουμε ιερό πόλεμο και δεν αφιερώ αν δεν συνεχίσουμε να κάνουμε ιερό πόλεμο και αν δεν αφιερώσουμε σχολαστική προσοχή στις υποθέσεις των μουσουλμάνων. Δηλαδή το γυρνάει σε θρησκευτικό πόλεμο. Είχαμε μία ιδιότυπη επικοινωνία των Χούθη με τους Ιταλούς και βλέπουμε τους Χούθη να δείχνουν ένα πιο ήπιο λόγο απέναντι στους Ιταλούς, γιατί το ιταλικό αντιτορπιλικό αναχέτησε έναν πύραυλο, νομίζω, ή μία επαδρομένα αεροσκάφος σε απόσταση 6 χιλιόμετρων από το σκάφος. Παραξηγήθηκαν οι Χούθη και είπαν μην το ξανακάνετε, γιατί αν το ξανακάνετε θα στοχεύουμε τότε τα ιταλικά πλοία που περνάνε είτε από τον κόλπο του Άντεν ή από τις πύλες των Δακρύων μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα. Συγκεκριμένα, δεν αποφασίσαμε να στοχεύσουμε τα πλοία της Ιταλίας, αλλά το γεγονός ότι σταμάτησε την επιχείρησή μας είναι απαράδεκτο, ότι αναχέτησε ένα υπτάμενο, τον Χούθη. Εξηγεί ο άνδρας που είναι ένα από τα μηντιακά πρόσωπα των Χούθη, σύμφωνα με τον οποίο η αποστολή να προστατεύσει Ισραηλινά και Αμερικανικά πλοία εκθέτει την Ιταλία σε κινδύνους και ειδικότερα απειλεί την ασφάλεια των δικών της πλοίων στο μέλλον. Ο Αμέρ, που μιλάει εξ ονόματος στον Χούθη, επιμένει ότι οι Χούθη δεν έχουν επιτεθεί σε ιταλικά πλοία, καλώντας τους να αποφεύγουν ύποπτες και ανακριβείς πληροφορίες. Είπε, στόχος μας είναι τα αμερικανικά, τα βρετανικά και τα ισραηλινά πλοία. Αν η Ιταλία σταματήσει ξανά μία από τις επιθέσεις μας, κάποιο ντρόν ή βαλιστικό πύραυλο, αυτό θα σήμαινε μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο εναντίον μας. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος στην Ερυθρά Θάλασσα για τα πλοία, εκτός από το ότι έχει στρατιωτικοποιηθεί από την Αμερική και τη Βρετανία. Αυτό το μήνυμα είναι και για την Ελλάδα, έτσι να το ξέρουμε. Ο Φαρίντ Ζακάρια είναι ένας δημοσιογράφος του CNN, από τους πιο φημισμένους θα έλεγα. Έχει γράψει ένα άρθρο και αναφέρεται στον κίνδυνο ενός πολέμου που μπορεί να ξεσπάσει στην Ταϊβάν με εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Κίνας. Κάνει μια αναφορά στο θέμα, κάνει μια αναφορά στους κινδύνους για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, αναφέρει τις πτυχές, αναφέρει την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που δεν είναι υπέρ της ανεξάρτητης Ταϊβάν και από την άλλη πλευρά λέει ότι η Κίνα βλέπει ότι μπορεί αυτό το καθεστώς της αυτονομίας, de facto αυτονομίας, να βόλευε την Κίνα μερικές δεκαετίες, αλλά όσο περνάει ο καιρός, ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος του Πεκίνου. Γιατί τα 24 εκατομμύρια της Ταϊβάν, που είναι οι κάτοικοι της Ταϊβάν, συνηθίζουν σε ένα άλλο καθεστώς δημοκρατικό, με εκλογές, με μεγαλύτερη ελευθερία, και όσο περνάει ο καιρός δημιουργούνται γενιές τέτοιες που αυτό εκ των πραγμάτων θα οδηγήσει απομακρύνει το ενδεχόμενο της επανένωσης της Ταϊβάν με την Κίνα. Και αυτός είναι ο κίνδυνος, μήπως η Κίνα, επειδή έχει αντιληφθεί ότι δεν λειτουργεί υπέρ της ο χρόνος, μήπως κάνει τίποτα και εμπλακούν και οι ΗΠΑ. Σημαντικό άρθρο, προτείνω να το διαβάσετε. Να πάμε να δούμε τι λέει ο Bernie Sanders, γερουσιαστής στις ΗΠΑ, δημοκρατικός. Δεν πρέπει να δοθούν άλλα χρήματα στην πολεμική μηχανή του Νετανιάχου. Ο ανεξάρτητος, όχι δημοκρατικός,
προερχόταν από τους δημοκρατικούς, νομίζω. Ο ανεξάρτητος Αμερικανός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς ζήτησε σήμερα από το Λευκό Οίκο να σταματήσει να στέλνει άνευ όρο στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο της Γάζας κρίση άνευ προηγουμένου. Δεν είναι μόνο ότι σκοτώθηκαν 30.000 άνθρωποι, εκ των οποίων τα 2/3 ήταν παιδιά και γυναίκες. Υπάρχει πιθανότητα αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά να πεθάνουν από την πείνα, είπε ο Σάντερς, όπως αναφέρει το αμερικανικό πολίτικο. Ο Τραμπ δεν έχει παρουσιάσει ακόμα το σχέδιό του για επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αλλά οι ιδέες του διαδίδονται στις συντηρητικούς κύκλους της ΗΠΑ και αυτές οι ιδέες υποδηλώνουν ότι μπορεί να μοιάζει, υποδηλώνουν πώς μπορεί να μοιάζει το σχέδιο. Γράφει το σχέδιο του Τραμπ που δεν το έχει αποκαλύψει ακόμα. Αυτά λέει η εφημερίδα της Γερμανίας, η Bild. Ωστόσο, στους συντηρητικούς κύκλους υπάρχουν βασικά σημεία που διατυπώθηκαν κάποτε από τον δισεκατομμυρίουχο Elon Musk, ο οποίος επεκτείνει την επιρροή του σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον, γράφει το άρθρο. Προβλέπουν ότι η Ρωσία θα κρατήσει την Κριμαία και άλλα εδάφη υπό τον έλεγχό της και το Κίεβο δεν θα μπορέσει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Η Bild υπενθύμησε ότι οι προτάσεις που παρουσίασε ο Μάσκ απορρίφθηκαν στη Δύση ως προπαγάνδα του Κρεμλίνου. Λέει δηλαδή ότι αυτό που είπε ο Μάσκ στην ουσία είναι το σχέδιο του Τραμπ. Ο Τραμπ είπε στον Όρμπαν που τον επισκέφτηκε ότι δεν θα έδινε χρήματα στο Κίεβο για να πολεμήσουν αν εκλεγεί, όταν εκλεγεί αρχηγός του κράτους. Ο επικεφαλής της Ουγγρικής κυβέρνησης μίλησε για το θέμα αυτό, αποκάλυψε δηλαδή ότι αυτό του είπε ο Τραμπ, και είπε ότι ο Ρεπουμπλικανός έχει σχέδιο για τον τετραματισμό της Ρωσο-Ουκρανικής σύγκρουσης. Πάμε προς το τέλος. Αυτό που κυριαρχεί, πάμε στο θέμα Ρωσία-Ουκρανία. Αυτό που κυριαρχεί πάντως στην Ευρώπη και όχι μόνο, είναι η πρωτοβουλία αλλά και η βούληση του Μακρόν και της Γαλλίας να εμπλακεί ενεργότερα στον πόλεμο στην Ουκρανία. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες οι Ρώσοι βομβάρδισαν ένα ξενοδοχείο στο Χάρκοβο, στο οποίο σκοτώθηκαν 60 μισθοφόροι Γάλλοι. Κατά πάσα πιθανότητα ήταν κανονικοί στρατιώτες με άλλη ταυτότητα. Φαίνεται λοιπόν ότι η Γαλλία ήδη είναι εμπεπλεγμένη στον πόλεμο, θέλει να εμπλακεί ακόμα περισσότερο. Έχει παράδοση με την Λεγεώνα των Ξένων, ξένους στέλνει και σκοτώνονται δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, πολιτικά όμως είναι μια εμπλοκή της Γαλλίας και της Ευρώπης. Η Πολωνία το ίδιο, οι χώρες της Βαλτικής το ίδιο. Έχουμε μια διαφοροποίηση σε αυτή την κατάσταση από τον Ιταλό Υπουργό Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο, ο οποίος επέκρινε τις δηλώσεις της Γαλλίας και της Πολωνίας σχετικά με την πιθανότητα αποστολής στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Η Γαλλία και η Πολωνία δεν μπορούν να μιλήσουν εκ μέρους του ΝΑΤΟ, το οποίο δεν έχει επισήμως και οικειοθελώς παρέμβει στη σύγκρουση από την αρχή, είπε σε συνέντευξη στη Λαστάμπα. Ο Κροσέτο πιστεύει ότι αυτό θα οδηγήσει σε μονομερή κλιμάκωση και ότι θα αφαιρέσει τη δυνατότητα διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η Ιταλία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, αλλά είναι απαραίτητο να ενταθούν οι διπλωματικές οδοί. Η Ρωσική Δούμα, για να δούμε, εκεί γίνονται διάφορες συζητήσεις. Η συμμαχία του Μακρόν για την Ουκρανία, η συμμαχία του Μακρόν με διάφορα κράτη για την Ουκρανία, να στείλει στρατό στην Ουκρανία, θα αναγκάσει τη Ρωσία να βγάλει το δικό της περίστροφο, σε εισαγωγικά. Η αποστολή ενός Ευρωπαϊκού Στρατιωτικού Τμήματος στην Ουκρανία δεν είναι απλώς μια κόκκινη γραμμή, αλλά ένα περίστροφο που στοχεύει τη Ρωσία. Δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να βγάλουμε και το δικό μας περίστροφο με τη μορφή ενός τρομερού όπλου και να το βάλουμε στο κεφάλι του εχθρού. Στη Δύση ξέρει καλά, η Δύση ξέρει καλά τι είδους περίστροφο είναι αυτό που μιλάμε, δήλωσε ο βουλευτής της Κρατικής Δούμας από τη Σεβαστούπολη και μέλος της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων, Δημήτρη Μπελίκ. Το American Spectator έγραψε ότι ο διαμερισμός της Ουκρανίας θα τελειώσει πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. Τι είναι αυτό τώρα, μαντία? Ο Μπουντάνοφ είναι ο διοικητής της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών στην Ουκρανία. Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ετοιμάζονται για μια σοβαρή επιχείρηση στην Κριμαία. Όλα αυτά είναι προπαρασκευαστικά μέτρα για μια σοβαρή επιχείρηση στην Κριμαία.
Αυτό είναι ένα τεστ της ορθότητας των δηλώσεών μας για τις διαδρομές προσέγγισης και διαφυγής. Επιπλέον, αυτό είναι ένα καλό μήνυμα για τον πληθυσμό που ζει υπό την κατοχή των Ρώσων εδώ και 10 χρόνια, είπε ο επικεφαλής κύριας Διεύθυνσης Στρατικών Πληροφοριών για τις ενέργειες που κάνουν το τελευταίο διάστημα οι Ουκρανικές Ένωπες Δυνάμεις των Εύξηνων Πόντων, τη βύθιση του περιπολικού εσχάτως κτλ. Η Ουκρανία, σύμφωνα με τους New York Times, το Μάιο θα λάβει τα 6 από τα 45 μαχητικά που έχει υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να τις δώσει. Ήδη 10 πιλότοι Ουκρανοί είναι έτοιμοι. Ο Καναδάς δεν μπόρεσε να στείλει στην Ουκρανία ένα αντιορπορικό πυραυλικό σύστημα NASAMS που είχε υποσχεθεί, γιατί δεν ήρθαν τα λεφτά από την Αμερική. Θα το πλήρωνε η Αμερική και θα το έστειλε ο Καναδάς. Και δεν ήρθαν γιατί δεν εγκρίθηκαν από τη Γερουσία. Η Ρωσία παράγει 3 φορές περισσότερα πυρομαχικά από όσα μπορούν να στείλουν όλοι οι σύμμαχοι στην Ουκρανία, λέει το CNN. Τώρα, να δούμε τι είπε ο Πάπας για το θέμα. Απίστευτες δηλώσεις, πραγματικά. Στο Βατικανό, ο Πάπας Φραγκίσκος κάλεσε την κυβέρνηση του Κιέβου να υψώσει τη λευκή σημαία στον πόλεμο στην Ουκρανία. Όταν βλέπετε ότι τυθήκατε, ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, πρέπει να έχετε το θάρρος να διαπραγματευτείτε, δήλωσε ο Πάπας σε τηλεοπτική συνέντευξη στην ελβετική τηλεόραση που μαγνητοσκοπήθηκε αρχές Φεβρουαρίου και θα μεταδοθεί ολόκληρη τις επόμενες ημέρες. Όσοι έχουν το θάρρος να σηκώσουν τη λευκή σημαία δείχνουν δύναμη. Μην τρέπεστε να διαπραγματευτείτε πριν τα πράγματα γίνουν ακόμα χειρότερα για εσάς. Και είπε ότι υπάρχουν πολλοί έτοιμοι να ενεργήσουν ως διαμεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένες της Τουρκίας, έδειξε και την Τουρκία ο Πάπας. Αργότερα και μετά τις φοδρές αντιδράσεις κυρίως από την Ουκρανία, ο εκπρόσωπος του Βατικανού Ματέο Μπρούνι προσπάθησε να σχετικοποιήσει τα λεγόμενα του Πάπα, χωρίς να αλλάξει τίποτα, με μία δήλωση που δημοσιεύθηκε στο Vatican News. Διευκρίνησε ότι ο Φραγκίσκος μίλησε για λευκή σημαία για να χαρακτηρίσει την πάυση των εχθροπραξιών με το θάρρος της διαπραγμάτευσης. Επανέλαβε δε την έκκληση του Πάπα για διπλωματική λύση προς αναζήτηση μιας δίκαιας και διαρκούς ειρήνης. Όχι Γιάννης, Γιαννάκης δηλαδή. Μακρόν. Τηλεφωνική συνομιλία είχε με τον Ζελένσκι και είπε, τον διαβεβαίωσε ότι διαβεβαίωσε τον Ζελένσκι ότι ο Μακρόν θα αναλάβει διεθνείς πρωτοβουλίες ώστε να αυξηθεί η ικανότητα των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων να πλήττουν εχθρικούς στόχους σε βάθος, δηλαδή να δοθούν πύραυλοι μεγάλου βεληνικούς. Ενώ εκ παραλλήλου υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστούν υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και της Γαλλίας διεθνείς διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της συμμαχίας για να δοθεί πυροβολικό και πυροβόλα και βλήματα στην Ουκρανία. Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσαν τα Ηλίσια Παιδεία, οι δύο πρόεδροι συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο ουκρανικό ζήτημα, καθώς και την πορεία υλοποίησης των προτεραιοτήτων που συμφωνήθηκαν στη διάρκεια της διεθνούς διάσκεψης στο Παρίσι 26 Φεβρουαρίου, συμφώνησαν να είναι σε επαφή εν ώψη της επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου στην Ουκρανία, η οποία αναμένεται να γίνει εντός των επόμενων εβδομάδων. Άρα τις επόμενες εβδομάδες θα είναι. Είχαμε μια άλλη περίεργη δήλωση της Αναλένα Μπέρμπο, η οποία λέει υπάρχει μια πρόταση από τον Υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας να κάνουμε, να δείτε πώς το λέει, κυκλικές ανταλλαγές. Δηλαδή να δώσουμε εμείς τους πυράβλους Taurus στη Βρετανία και η Βρετανία να δώσει τους Storm Shadow στην Ουκρανία. Ναι, κατά πάσα πιθανότητα, επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να παράξουν καινούριου Storm Shadow και δεν θέλουν να δώσουν τα αποθέματά τους, θα πάρουν τους Taurus για δικά τους αποθέματα, μπορούν να τους εκτοξεύσουν τα Eurofighter και θα δώσουν τους δικούς τους Storm Shadow στην Ουκρανία και έτσι οι Γερμανοί δεν θα εμπλακούν περαιτέρω. Να κλείσουμε με θέματα τεχνικού ενδιαφέροντος. Γράφουν και οι Αμερικανοί για μια βόμβα ολίσθησης που χρησιμοποίησαν οι Ρώσοι. Ξεκίνησαν
από τον Οκτώβρη να το δοκιμάζουν. Τελικά βρήκαν το τελευταίο διάστημα, άρχισε να βρίσκει στόχο, γιατί ήταν στη φάση των δοκιμών. Αυτή, είναι η, βόμβα, αυτή η βόμβα ολίσθησης λέει ότι βοήθησε τους Ρώσους να καταλάβουν την Αυδίηβκα. Έχουμε ομολογία και από τους Ουκρανούς που λένε με τη βόμβα ολίσθησης που έχουν αυξήσει το βεληνικές της, που είναι υπό πολλαπλάσιας αξίας από, από τους πυράβλους που ρίχνουν, κάνουν όμως την ίδια δουλειά και έτσι λέει έχουν κατορθώσει να κτυπούν, είναι ακριβίας, βλήματα ακριβίας, να κτυπούν λέει τις περιοχές δυτικής, διοικητικής μέρημνας και τους σταθμούς διοικήσεως και να αποδυναμώνουν το μέτωπό μας. Βόμβες ολίσθησης. Εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Πρέπει να ρωτήσουμε, να μας πει κανένας που ξέρει. Επίσης υπάρχει και ένα θέμα με την αυτονομία της Κορσικής που θα το δούμε αύριο πιστεύω, καθώς επίσης με το αποτέλεσμα, έχουμε και το αποτέλεσμα των εκλογών στην Πορτογαλία, κέρδισε ένα κεντροδεξιό κόμμα, έχει παράδοση σοσιαλιστικών κυβερνήσεων η Πορτογαλία, η μικρή διαφορά κέρδισε, αλλά αυξήθηκαν πολύ τα ποσοστά του ακροδεξιού Παύλα Εθνικιστικού Κόμματος. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Θα συνεχίσουμε. Αύριο, νομίζω, η μεθαύριο είναι αυτή η διακήρυξη του κυρίου Αϊφαντή. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένετε. Θα την διαβάσουμε και από εδώ, θα την δούμε. Και θα παρακολουθήσουμε την πορεία και αυτού του πολιτικού εγχειρήματος. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας.